Μουσείο Θάλασσας Κέρκυρας βρίσκεται στις Μπενίτσες. Ιδρύθηκε το 1988 από τον ιδιώτη Δίτη Συλλέκτη και απόδημο Ναπολέοντα Σαγιά, ο οποίος σαν μετανάστης στην Αυστραλία από το 1970 για 20 χρόνια ταξίδευε με την ομάδα του στον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό, στη Μεσόγειο θάλασσα και έκανε καταδύσεις και συνέλεγε όστρακα. Τα σπανιότερα είδη από τα εκθέματα του μουσείου είναι το κοχύλι Κυπρέα Φουλτόνη, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Guinness. Επίσης είναι το κοχύλι Τριντάγνα Γκίγκας 65 κιλών, καθώς και πολλά άλλα δηλητηριώδη κοχύλια από τροπικές θάλασσες. Περιέχει επίσης ακόμα το Μουσείο Θάλασσας Μπενίτσας, το γαλάζιο Καρχαρία 3,8 μέτρα και πάνω από 20 σαγόνια καρχαριών. Έχει ακόμα πολλά κοράλια, μαύρα, λευκά, πορτοκαλί, που μέχρι το 1730 οι άνθρωποι πίστευαν ότι είναι φυτά. Η ετυμολογία της λέξης είναι κόρη και αλός, δηλαδή κόρη της θάλασσας. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας θεωρούν ότι τους προστατεύει από το κακό μάτι. Σε πολλούς επίσης αναγεννησιακούς πίνακες απεικονίζεται το θείο βρέφος με ένα κλαδάκι κοράλι για να το προστατεύει από κάθε κακόβολο μάτι. Η ομοιοπαθητική χρησιμοποιεί σαν φάρμακο σκόνη κοραλιών και ονομάζεται Corallium Rubrium. Επίσης έχει πολλές συλλογές από σφουγγάρια, από λιθώματα ψαριών, αστακούς, φίδια, αχινούς κλπ. Το Μουσείο Θάλασσας Μπενίτσας έχει τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο από το Ιταλικό Ινστιτούτο Ερευνών Ιρέντα. Το Μουσείο Θάλασσας, ένα πραγματικό κόσμημα όχι μόνο για την Κέρκυρα αλλά και για όλο τον ελλαδικό χώρο, γιατί η πλούσια συλλογή του αποτελείται από σπάνια και πανέμορφα θαλάσσια είδη που μερικά διεκδικούν και βραβεία Guinness λόγω της σπανιότητας και της ομορφιάς τους. Εκτός από τουρίστες, το μουσείο επισκέπτονται σχολεία από όλη την Κέρκυρα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Για όποιον θα βρεθεί για διακοπές στην Κέρκυρα, must προορισμός το Μουσείο Θάλασσας Μπενίτσας στην Κέρκυρα.